κάτι παλιές ιστορίες. Ο Πάνος Χρυσοστόμου θυμάται και διηγείται στιγμές μουσικής και κινηματογράφου. Φίλες και φίλοι, στις 5 Φεβρουαρίου του 2023 έγινε γνωστό πως έφυγε από τον κόσμο σε ηλικία 66 ετών μια γνωστή δημοσιογράφος, ραδιοφωνική παραγωγός και ποιήτρια, ένα πρόσωπο που στο ευρύ κοινό είχε αναπτύξει μια δημοφιλία μέσα στα χρόνια με ένα ιδιότυπο τρόπο που πραγματικά την έκανε να έχει φανατικούς φίλους και στα τρία αυτά είδη με τα οποία ασχολήθηκε. Θέλω να πω τη δημοσιογραφία, τις ραδιοφωνικές εκπομπές, αλλά και την ποίηση. Αυτό που δεν ήξεραν πολλοί τότε ήταν πως είχαν προηγηθεί ζητήματα υγείας για την ίδια, αρκετά άλλα προβλήματα τα οποία δεν είναι τώρα ανακοινώσιμα, αλλά όπως και να το κάνουμε πρόκειται για μια τεράστια απώλεια και μάλιστα με ένα πρόσωπο τόσο προσφυλές και στον ομιλούντα αλλά και σε πάρα πολύ κόσμο που έτυχε στο πέρασμα των χρόνων να συνεργαστεί μαζί της. Το αφιέρωμα αυτό, φίλες και φίλοι, είναι για τη Στέλλα Βλαχογιάννη. Ιατρείων ασμάτων. Μια ώρα μουσικής ψυχικής διαταραχής. Με τη Στέλλα Βλαχογιάννη. Φέρ το πίπτο ξηραφάκι να κόπω. Το Ιατρείων ασμάτων απόψε είναι αφιερωμένο στο κοριτσάκι που γεννήθηκε το περασμένο Σάββατο με 2 μοίρες. Και σκορπιός και κριτικιά. Βοήθειά μας. Σε ένα φλεγόμενο πλανήτη άνοιξε τα μάτια του το κοριτσάκι μας. Σε ένα φλεγόμενο πλανήτη και σε μια χώρα όπου οι ρήτορες σκυλοποδίτες είναι ένα και το αυτό. 5.500 κρατούμενοι βρίσκονται σε απεργία πείνας πάρα πολλές μέρες τώρα. Έχουν ήδη εμφανιστεί προβλήματα υγείας σε αρκετούς, αλλά μηδέν ιστοπηλίκων. Τα ξέρετε, φαντάζομαι. Πολλοί έχουν μιλήσει μέσα από τις φυλακές, σε τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς και έχουν περιγράψει φωτογραφικά την αθλειότητα στην οποία διαβιούν. Τώρα που ο κύριος Ομπάμα απειλεί να κλείσει το Γκουαντάναμο, για όλα τα υπόλοιπα ανά τον κόσμο μιλιά βέβαια, εμείς εδώ θα κάνουμε κάτι. Ως και Ανίτα Πάνια βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι πρέπει να εξυγχρονιστούν οι χειροπέδες, μάλιστα, όπως τα ακούτε. Να τις φτιάχνουν από άλλο υλικό, γιατί έτσι που είναι, τραυματίζουν τα χέρια των συλληφθέντων. Ποιος άλλος ανώτερος να μιλήσει πια για να ταραχτεί το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, δεν είναι δουλειά μου. Πρέπει να φτιαχτούν φυλακές. Τι λέω, Παναγία μου. Πρέπει να αλλάξει κάτι στις υπάρχουσες. Ας το βρουν και ας το κάνουν. Διαφορετικά δεν έχει νόημα όλος αυτός ο εξευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Φυσικά και δεν τους βρουν τους δολοφόνους. Ιδιαίτερα σαν εμπλεγμένη υπόθεση. Αν παίζει καμιά παιδεραστία, καμιά περίεργη πτώχευση τράπεζας, αν υπάρχουν υποψίες, πως ανέχονται οι υπεράνω υποψίες, σιγά με βρεθεί άκρη. Κάνουμε χιούμορ, σαρκάζουμε, αλλά είναι βαθύτατα θλιβερό το γεγονός ότι ο κανονικός ο άνθρωπος, δηλαδή αυτός που δεν τον δείχνουν οι τηλεοράσεις και τα βλακώδη περιοδικά, εσείς, εγώ, ο γειτονάς μας, ο κανονικός ο άνθρωπος να μην έχει πουθενά να κουμπίσει στο πρόβλημά του. Ούτε για την προστασία του, ούτε για το δίκαιο του. Όταν φτάνουμε να γελάμε με τους θεσμούς, το καράβι βουλιάζει, παιδιά. Ήθελα να κάνω μια τρυφερή εκπομπή για τη βαφτισιμιά μου, αλλά δεν μπορώ να ξεκινήσω την επικοινωνία μαζί της με ψέματα. Τι θα σκεφτεί για μένα όταν μεγαλώσει? Και το κυριότερο, πώς θα αισθανθεί όταν θα σκάσει το φανταστικό μπαλόνι που φτιάχνουμε όλοι για τα παιδιά? Το έργο παίζεται από αρχαιοτά των χρόνων, πάντα ίδιο. Ούτε σκηνικά αλλάζουν, ούτε χορογραφίες. Θα γίνουμε όλοι υπερπροστατευτικοί, λες και μεγάλωσε ποτέ κανείς χωρίς γδαρμένα γόνατα και ένα παραπονεμένο γιατί στην καρδιά. Τέλος πάντων, εγώ ποντάρω στο χαρακτήρα της και στο χέρι που απλώνει για το τασάκι. Μόνο που το τασάκι, Γρηγόρη, είμαι σίγουρη ότι το θέλει όχι για να καπνίσει. Έχει καπνίσει όλο της το μερτικό ηνωνά της. Το τασάκι, λέω, το θέλει για να μας το πετάξει στα μούτρα. Ως εδώ για απόψε, με το Μάνο Χατζηδάκη να παίζει στο πιάνο. Μια πολύ μαγική. Βέβαια δεν ξέρω πόσο μαγική
Μαγικές θα είναι οι πόλεις που θα ζήσουν τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα. Αν το πολύ high-tech θα επιτρέπει τη μαγεία, θα μάθουμε, θα μας πούνε. Στέλλα Βλαχογιάννη, λοιπόν. Γεννημένη το 1957 στην Τρίπολη, μεγαλωμένη στο Μαρούσι αλλά και στο Ναύπλιο, ξεκίνησε να γράφει άρθρα και συνεντεύξεις στα Επίκαιρα, εργάστηκε εκεί ως το κλείσιμο του περιοδικού το 1983. Είχε εργαστεί σε πολλά περιοδικά, κυρίως σε μουσικές και καλλιτεχνικές στήλες, ως συντάκτης και αρχισυντάκτης, υπογράφοντας εκατοντάδες άρθρα, συνεντεύξεις και κριτικές για το ελληνικό τραγούδι, το οποίο το στήριξε από την αρχή της πορείας της μέχρι το τέλος, με αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο, το δικό της, το προσωπικό, σε όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους με τους οποίους ασχολήθηκε μαζί του. Από το 2002 παρουσίαζε τα μεσάνυχτα κάθε Τετάρτη στην ωραία εκπομπή λόγου Ιατρείων Ασμάτων, στο δεύτερο πρόγραμμα, με τον υπότιτλο «Μια ώρα μουσικής ψυχικής διαταραχής». Και όταν τη φώναζα «γιατρέ μου αστειευόμενος», εκείνη το αποδεχόταν, χαμογελούσε και τα χρόνια περνούσαν. Η εκπομπή, έπειτα από μια διακοπή το 2011, ξεκίνησε ξανά στις αρχές του 2013. Ας μη σας περιγράψω πώς, με τι τρόπο, με τι κόπο, για μια υπόθεση που ήταν προφανής πόσο ταλαιπωρηθήκαμε εκείνη περισσότερο από όλους. Και έφτασε η 10η Ιουνίου του 2013 για να διακοπεί και η δική της εκπομπή, όπως διακόπη όλο το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ εξαιτίας του Μαύρου. Το Ιατρείων Ασμάτων ήταν η τέταρτη ραδιοφωνική της απόπειρα και η πιο επιτυχημένη από όλες μέσα στα χρόνια. Βρισκόταν στο ξεκίνημα του Φλάς από την αρχή του ραδιοφωνικού σταθμού. Ήταν με το άνοιγμα του Αντένα εκεί και ήταν στο κανάλι 15, το κανάλι του Ρούσου Κούνδουρου, που έκανε εκεί κάποιες μουσικές επιμέλειες. Αλλά η βραδινή ζώνη 12 με 1 στο δεύτερο με τον Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλο, τον Κώστα Τρυπολίτη και τη Μαριανίνα Κριεζή ήταν αυτή που τοποθέτησε το Ιατρείο Νασμάτων σε αυτή τη θέση που έχει μέχρι και σήμερα. Και μάλιστα με έναν ιδιαίτερο τρόπο να διαπραγματεύεται όλα τα θέματα που ήταν σχετικά όχι μόνο με το ελληνικό τραγούδι αλλά με την κοινωνία, με τα πράγματα που απασχολούσαν τους νέους ακόμα. Εδώ ένα απόσπασμα που είχε να κάνει με τα γεγονότα που ακολούθησαν τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Προσέξτε. Και περνούσαν τα μάτια. Μας έμαθαν ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα, γιατί κανείς δεν τόλμησε να σκεφτεί, πόσο μάλλον να το ξεστομίσει κιόλας, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και σαν έγκλημα. Μαχαιρωμένος ο νεκρός του τραγουδιού, πυροβολημένος ο δικός μας. Διαφοροποιεί το μέσον το φωνικό, δεν θα το έλεγα. Το Σάββατο θα κλείσουν 15 μέρες από εκείνο το φρικτό βράδυ. Γίνονται προσπάθειες να μας κάνουν να ξεχάσουμε, αλλά δεν θα το επιτρέψουμε, έτσι δεν είναι? Ξαφνικά όλοι ευαισθητοποιηθήκαμε με τους νέους. Σε κανένα δίμηνο θα τους συκτήρουμε πάλι για το τυφλό σύστημα στα κινητά, για την κοινωνική αδιαφορία, για. Όμως τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν. Δεν μπορούν να είναι όπως ήταν. Έχει παρεμβληθεί ένας νεκρός. Όποιος το ξεχάσει αυτό, γίνεται συνένοχος. Έχει και παρελθόν και ιστορία η ήττα μας. Ανάμεσα σε ποια εμπορικά κέντρα διχαζόμασταν όταν πήραμε την απόφαση ότι δεν θα τον αλλάξουμε τον κόσμο και ας πάμε τώρα να τσακίσουμε τις πιστωτικές? Ξέρετε, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ντρέπονται όταν κάθε Χριστούγεννα βλέπουν στα κανάλια το γεύμα που προσφέρουν οι δήμοι των πόλεων στους αστέγους. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δίνουν 1 ευρώ στο νεαρό του φαναριού, ξέροντας καλά ότι η τυρόπιτα είναι ψέμα, ποσοστό στη δόση του προσφέρουν. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μένουν στήλοι άλατος, βλέποντας βράδυ στα μαρμάρινα σκαλιά του Παρνασσού, εκεί στη Χρήστου Λαβά, απλωμένα χαρτόνια και πάνω τους να κοιμάται μια μεσήλικη γυναίκα. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν περιμένουν τις δολοφονίες για να αναζητήσουν την αυτοεκτίμησή τους. Αν είστε ένας από αυτούς, μην ξεχάσετε ποτέ τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Όχι, δεν ζούμε καμία κοινωνική επανάσταση και δεν σκοπεύω να χαϊδέψω και να θώσω εντός εισαγωγικών τους νέους. Αλλά τώρα έχουν το δικό τους νεκρό. Έχουν την εκρηκτική αφορμή τους. Ό,τι μέλλον ζήσει η συγκεκριμένη γενιά θα το έχει φτιάξει με τα χέρια της.
Ποιος σας είπε ότι διαφωνούμε, κρατούμε 84-585? Αλεξάνδρα, ή εγώ δεν σας καταλαβαίνω ή εσείς έχετε ξεφύγει λίγο απόψε. Γεια σου Στάθη και Δωροθέα. Μήπως πράγματι και γεράσαμε και ξοφλήσαμε σαν γενιά? Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε και από αυτή την πλευρά? Δεν ξέρω. Δεν είμαι σε θέση να πω. Έχω ζαλιστεί και από τη δημόσια ξεφτύλα. Δεν έχει προλάβει ακόμα η ψυχή του Αλέξανδρου να φτάσει στον ουρανό και ήδη αρχίσανε να μετράνε ποσοστά. Έπεσε ο Τσίπρας, ανέβηκε η Παπαρίγα, δεν μιλώ για τους άλλους. Ποιος νοιάστηκε ή να μην τυχήρων με την ίδια κατάληξη είπε? Ποιος? Είναι δυνατόν μετά από τέτοια τραγωδία η επίσημη πολιτική με ήττα να φέρεται σαν τα έφηβα αγόρια στις τουαλέτες του σχολείου? Είδαμε τα όνειρά μας να ευτελίζονται και να εκτείνονται από το άλλο μισό του της γενιάς που επέλεξε το lifestyle και την εκπόρνευση αυτού του στυλ. Σκέφτομαι ότι είμαι τόσο θυμωμένη που θα καταντήσω αισιόδοξη και θα κάνω αγωγή στο κράτος για αλλίωση χαρακτήρα. Ένα πράγμα συχαίνομαι πάνω απ' όλα, την αυτολύπηση. Λοιπόν, κι αν ιτηθήκαμε και αν γυρνάμε δεν τρέχει τίποτα, πίσω. Στα ίδια όνειρα, στις ίδιες αιμονές, στα ίδια πάθη. Ανεφόρον. Το ιατρείο νοσμάτων δεν ενδείκνυται για να κάνετε ρεβεγιόν μαζί του, οπότε θα έχουμε ένα 15ήμερο διάλειμμα να κάνετε και στις γιορτές σαν άνθρωποι. Το 2008 δεν ξέρω πώς σας πήγε. Εμένα ήταν η τυχερή μου χρονιά. Παρατρίχα να τα χάσω όλα. Αυτή την τρίχα θα γιορτάσω σαν τρελή τη στιγμή που θα αλλάζει ο χρόνος. Υπήρξε βέβαια η συγγραφή, υπήρξε η ποίηση, η πρώτη ποιητική συλλογή «Η θλίψη του σώματος», εκδόθηκε το 2003 από τη Μικρή Άκτο και το 2005 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Ιατρείων Ασμάτων» αποσπάσματα ραδιοφωνικού λόγου από την ίδια εκδοτική εταιρεία. Μια ανθολογία κειμένων και υλικού από τη ραδιοφωνική της εκπομπή αφιερωμένη στον σχεδόν μόνιμο τεχνικό της εκείνα τα χρόνια, μέχρι σχεδόν το τέλος, το Δημήτρη Καλοστύπη. Το Ιατρείο Νασμάτων, ο φύλακας διαβολός σας, θα ξανανοίξει κανονικά την επόμενη Τετάρτη, ακριβώς τα μεσάνυχτα. Από τη Στέλλα Βλαχογιάννη, που με δικά της λόγια διηγείται τραγούδια άλλων, τον ευγενικό χορηγό αισθητικής στον ήχο μας, κύριο Δημήτρη Καλοστύπη, και τον νοσοκόμο Βάρδιας πατέρα Γρηγόρη, την ευλογία σας, πάτερ, καλό σας βράδυ, καλή Πέμπτη. 7 χρόνια μετά τη θλίψη του σώματος, εξέδωσε τη δεύτερη ποιητική της συλλογή, «Με λένε Θάνατο», από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Και εκεί έχει τη βύθιση στις μνήμες των παιδικών της χρόνων, αλλά και των ενήλικων εποχών, σε ένα ιδιόμορφο ποιητικό σύμπαν, που πραγματικά άφησε ένα δικό της πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην συγκεκριμένη περιοχή δημιουργίας. Υπήρξε παράλληλα το θεατρικό της έργο «Μην παίζεις με τα χώματα», ένα έργο αυστηρός ακατάλληλο για ευτυχισμένους και απροβλημάτους ανθρώπους, όπως έλεγε η ίδια, που ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία την άνοιξη του 2010 στο Θέατρο Βασιλάκου, συνέχισε την επόμενη σεζόν στο Θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη, ταξίδεψε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, είχε μια ιδιαίτερη αγάπη σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες που ήταν και φίλοι της, όπως ας πούμε ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Ελίνα Νικολακοπούλου, αλλά και οι νεότεροι, ο Θέμης Καραμουρατίδης και τα παιδιά αυτά εκείνης της παρέας. Και τα παιδιά εκείνης της γενιάς, την Νατάσα Μποφίλιου, την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το Γιάννη Χαρούλη. Αυτή ήταν και η αιτία εντός εισαγωγικών που απολύθηκε το 2008 από το Δίφωνο, όταν τους έβαλε στο εξώφυλλο, σε μια εποχή που κανείς δεν ήξερε όλο αυτό που θα συνέβαινε στη συνέχεια. Όμως η Στέλλα ήταν ιδιαιτέρως δοτική με τους ανθρώπους, ήταν ένας άνθρωπος ο ίδιος που εμπιστευόταν τους νέους, εμπιστευόταν τους συνεργάτες της. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα μπορούσαν να μιλήσουν εδώ σε αυτό το μικρό αφιέρωμα που κάνουμε για να πούν την άποψή τους γι' αυτό ακριβώς. Εγώ ο ίδιος συναντήθηκα μαζί της τότε που ανέλαβε την αρχισυνταξία στο Δίφωνο, έχοντας ήδη παρατήσει τα μουσικά περιοδικά από τα χρόνια του 2000 και τότε που φύγαμε από το pop και rock
και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου να μην ξανασχοληθώ ποτέ με μουσικό περιοδικό. Η Στέλλα όμως είχε έναν τρόπο που σε έπειθε, είχε έναν τρόπο που μπορούσες και εσύ να την εμπιστευθείς. Επέστρεψα λοιπόν στα μουσικά περιοδικά. Επέστρεψα λοιπόν τότε με χαρά στο Δίφωνο, όπως και άλλοι συνεργάτες, ακριβώς γιατί ήταν διευθύντρια εκεί η Στέλλα Βλαχογιάννη. Στον καλλιτεχνικό κόσμο έπεσε ως κεραυνός σε νεθρία ο θάνατος της Στέλλας, παρά το γεγονός πως, όπως είπα στην αρχή, όσοι τη γνώριζαν λίγο πολύ είχαν αντιληφθεί ότι υπήρχε μια μη αναστρέψιμη πορεία. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω και δεν μπορώ να πω περισσότερα γι' αυτό. Ο Πάνος Μπούσαλης, αυτός ο πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης, χρησιμοποιεί την ποιητική της Στέλλας Βλαχογιάννη και δίνει το «Κανείς δεν με έκανε τραγούδι» ως μια μικρή απόδειξη το πόσο την αγαπούσαν οι νέοι καλλιτέχνες, αλλά το πόσο τους αγαπούσε και εκείνη. Κάποτε μια νότα σ' ένα φθαρμένο πεντάγραμμο. Ήμουν κάποτε μια νότα σ' ένα φθαρμένο πεντάγραμμο. Κανείς δεν με έκανε τραγούδι, αλλά εγώ δεν το έβαλα κάτω. Κανείς δεν με έκανε τραγούδι, αλλά εγώ δεν το έβαλα κάτω. Τις νύχτες αιώνες τώρα μπαίνω στα αυτιά των σκύλων και εκείνοι τρέχουν αμέσως να προστατέψουν όσους αγάπησα. Αυτό που ξέρω από σένα είναι ένα βλέμμα που αδειάζει. Αυτό που ξέρω από σένα είναι ένα βλέμμα που αδειάζει. Κάθε φορά που φέρνω την κουβέντα στο αίμα μου, κάθε φορά που φέρνω την κουβέντα στο αίμα μου, αυτό που ξέρεις από μένα είναι ένα άνεμο. Γελά σαν τρελός γύρω σου και περιμένει να γυρίσεις την πλάτη για να κοπάσει λίγο μέσα του την τρικυμία. Θα μπορούσε να πει κανείς πως γνωρίζομαστε, ήμουν κάποτε μια νότα σ' ένα φθαρμένο πεντάγραμμο. Ήμουν κάποτε μια νότα σ' ένα φθαρμένο πεντάγραμμο. Κλείνω με ένα συγκινητικό μήνυμα που πήρα από τον αδελφό της Στέλλας Βλαχογιάννη, τον Νίκο, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό, με ένα τραγούδι. No last words. Οι στίχοι του τραγουδιού γράφτηκαν, μου γράφει, λίγους μήνες μετά το θάνατο της Στέλλας. Προσπαθώντας να ξεπεράσω την απώλεια, αποφάσισα να περιγράψω τη στιγμή του θανάτου και τι πιθανώς ένιωσε εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Αυτό είναι το περιεχόμενο των στίχων. Η μοναξιά του θανάτου. Ο τίτλος του τραγουδιού «The Well and the Water».
όπως και το ρεφρέν, ανήκουν ως έμπνευση στη Στέλλα, μια που βασίστηκα στους στίχους της. Μια Στέλλα, τι την είχατε? Την είχαμε πηγάδι και νερό. Μα ήταν πλάσμα ανήμερο και εξωτικό απ' άλλο κόσμο. Από την ποιητική της συλλογή «Με λένε θάνατο». Οι στίχοι που το συμπληρώνουν είναι η δική μου εικόνα για την αδερφή μου, μια γυναίκα που χρειάστηκε να βάλει αρκετές φορές τον εαυτό της στην άκρη για να φροντίσει τους άλλους. Η σύνθεση του τραγουδιού ανήκει στο Δημήτρη Παπασπυρόπουλο, τον DJ και παραγωγό, που ήταν προσωπικός φίλος της Στέλλας. Το τραγούδι ερμήνευσε ο Λία Μακάχη τον Κουστό. No last words. Δεν υπάρχει επίλογος, φίλες και φίλοι, για τη Στέλλα Βλαχογιάννη, αυτόν τον υπέροχο και τόσο δοτικό άνθρωπο και τόσο σπουδαία επαγγελματία, που αν ρωτήσεις τον οποιοδήποτε στο συγκεκριμένο χώρο δεν θα σου πει τίποτε αρνητικό, ποτέ τίποτα αρνητικό για εκείνη. Πόσους ξέρετε και πόσες να έχουν πετύχει κάτι τέτοιο μέσα στα χρόνια? Και αν θέλετε ένα επιμύθιο για εκείνη, ας κρατήσουμε αυτό που μου έγραψε ο αδελφός της, ο Νίκος. Η Στέλλα ήταν μια γυναίκα που χρειάστηκε να βάλει αρκετές φορές τον εαυτό της στην άκρη για να φροντίσει τους άλλους. Να είστε καλά. Κάτι παλιές ιστορίες. Ο Πάνος Χρυσοστόμου θυμάται και διηγείται στιγμές μουσικής και κινηματογράφου. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε και ακούσατε, ψάξτε και τα άλλα. Συνεχίζετε.